Στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βλέπει να γίνεται ο πόλεμος του στρατευμένου στο κακό, υπηκού των 200 εκατομμυρίων που φωνεύει το τρίτο των ανθρώπων. Το κακό θίγει τις ψυχές, αλλά και τα σώματα, σαν μηχανοκίνητος στρατός. Μετά τον πόλεμο αυτό δεν γίνεται η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, διότι ο Ιωάννης προλαβαίνει να μας πει ότι οι άνθρωποι δεν μετενόησαν. Δηλαδή, δόθηκε παράταση ζωή στην ανθρωπότητα, αλλά λίγοι την εκμεταλλεύτηκαν για να σωθούν. Λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος. Όλες οι προδιαγραφές της πληγής από τεχνικής πλευράς σήμερα είναι απολύτως δυνατές. Ακόμη και ο αριθμός των στρατιωτών. Μόνη η Κίνα μπορεί σήμερα να διαθέσει 200 εκατομμύρια στρατό. Ο χώρος της Ηράξιος είναι ομοίως πολύ ύποπτος, διότι είναι σήμερα πολύ επίμαχος. Μήπως αυτή η πληγή προειδοποιεί δια μίαν παγκοσμίαν σύραξη ασυνήθους μορφής? Και το καταπληκτικόν, και η λυπή των ανθρώπων, οι οποίοι ουκ απεκτάνθυνσαν, δεν σκοτώθηκαν εν τες πληγές αυτών, ταύτες ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσουσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά, και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, των μαγειών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, τα κλεψίματα. Δεν μετανόησαν. Παρότι συνέβη, θα συμβεί δηλαδή, ένας τόσο φρικτός, φοβερός, παγκόσμιος πόλεμος. Με μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού δένονται τα πονηρά πνεύματα για να ειρηνεύσει η γη και να διαδοθεί ανώθευτο σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο, όπως περιγραφεί η Αποκάλυψη στο 10ο κεφάλαιο. «Και είδα άλλο άγγελο ισχυρό να κατεβαίνει από τον ουρανό, ντυμένο με νεφέλη και το ουράνιο τόξο πάνω στο κεφάλι του, και το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα πόδια του σαν πύρινη στήλη, και έχει στο χέρι του ένα βιβλίο ανοιγμένο, και έθεσε το πόδι του το δεξί πάνω στη θάλασσα και το αριστερό πάνω στη γη». Ο ισχυρός αυτός άγγελος βοηθάει με μεγαλύτερη δύναμη τους ασταθείς σαν θάλασσα απίστους, χρησιμοποιώντας συμβολικά το δεξί του πόδι και με λιγότερη δύναμη που υποδηλώνεται από το αριστερό, αυτούς που σαν γη είναι σταθερότεροι στην πίστη. «Και ο άγγελος», λέει ο Ιωάννης, «που είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη, σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και όσα υπάρχουν σε αυτόν, και τη γη και όσα υπάρχουν σε αυτήν, και τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτήν, ότι χρόνος πια δεν υπάρχει». Δηλαδή δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση για μετάνοια. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο ισχυρός άγγελος είναι μια θεοπρεπής εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος ως Υιός του Θεού είναι Άγιος Ισχυρός, όπως λέμε στον Τρισάγιο Ύμνο, ενώ άλλα ονόματά του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας για την ενανθρώπιση του, είναι της Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Θεός Ισχυρός, Άρχον Ειρήνης. Ο Υιός είναι ο πιο αξιόπιστος να ορκιστεί στον Πατέρα, διότι όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, δι' αυτού τα πάντα εγένετο και ο χώρος και ο χρόνος. Και διότι ούτε οι άγγελοι στον ουρανό δεν γνωρίζουν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπως δήλωσε ο Κύριος. «Περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδήσει δεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο Πατήρ μου μόνος». «Και μου λένε», συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, «οι Άγιοι Άγγελοι εννοείται που ήταν μαζί με τον Ισχυρό Άγγελο, πρέπει πάλι να προφητεύσεις σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς».
Επομένως, ο Ιωάννης, ο Μέγας Θεολόγος της Εκκλησίας, αναλαμβάνει στην ειρηνική περίοδο μετά τον πόλεμο την ευθύνη του δογματικά ανώθευτου κηρύγματος του Λόγου του Θεού σε όλο τον κόσμο. Διότι, κατά τον Λόγο του Κυρίου προς τον Πέτρο, ο Ιωάννης μένει στη γη μέχρι τη Δευτέρα έλευσή του. Επειδή δεν απομένει πολύς χρόνος ως τη συντέλεια μετά τον καταστροφικό πόλεμο, το κήρυγμα του Ιωάννη θα είναι πολύ σύντομο, όπως υποδηλώνεται από το βιβλιδάριο, δηλαδή ένα πολύ μικρό βιβλίο το οποίο συμβολικά το περιέχει και του δόθηκε από τον ισχυρό άγγελο. Οπωσδήποτε λοιπόν θα κηρυχθεί ξανά και μάλιστα ανώθευτο από οικουμενιστικές και άλλες πλάνες το Ευαγγέλιο και αυτό το εγγυάται ο θεολόγος Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε στη νέα αποστολή του με τα λόγια «πρέπει πάλι να προφητεύσεις». Για την εποχή μας, πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, «Τώρα μια μπόρα θα είναι μια μικρή κατοχή του Αντιχρίστου Σατανά». Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του τότε Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό. Και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτή την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως κριτής. Αλλά μία επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μία σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια, έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι, θα σε τραβάνε για να τους πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και τότε, όταν συμπληρωθεί αυτή η περίοδος, ο Χριστός θα έρθει ως κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, καταλήγει ο Άγιος Γέροντας, άλλο μία επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Αποκάλυψη και Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συμφωνούν ότι πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ειρηνική περίοδος της αναλαμπής της Ορθοδοξίας. Είναι δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα, παρόλο που αυτή δεν το αξίζει, επειδή προτιμά να ζει στην αμαρτία καταφρονώντας όλες τις εντολές του. Από αυτή την άποψη, δεν είχε άδικο ο Άγιος Σοφρόνιος ο Αγιορείτης όταν έλεγε «Ζούμε στους τελευταίους χρόνους, μπορεί και τώρα να συμβεί η κρίση».